Σας θέλετε να πείτε κάτι? Απλώς να... Κύριε Τραγάκη, ευχηθώ... πολυλογείτε, αλλά δεν έχετε πει τι θα ψηφίσετε. Ένα πράγμα. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Δεν πάτε να φύγετε χωρίς να δηλώσετε ψήφο. Και ενώ ο κύριος Τσιάρας είπε ό,τι πείτε εσείς. Δεν έχετε πει. Διαφορετικά είπαν. Για τους δύο πρωταυσόμενους, τον κύριο Δρόσο και τον κύριο Ραμπανίδη, είπαμε όχι. Και για τον κύριο Παπαδημητρίου είπαμε ναι και δικαιολογήσαμε και την ψήφο μας. Ποιε θέλετε να πείτε κάτι? Θέλω να πω ότι η σημερινή ακρόαση αφορούσε τα προτινόμενα μέλη για το δουσού της ΕΡΤ. Επομένως, δεν θα απαντήσω σε όποιες προκλήσεις υπήρχαν ή διαφωνίες έχουμε για την ΕΡΤ. Εγώ θεωρώ ότι η ΕΡΤ πραγματικά ανταποκρίνεται με το δικό της περιεχόμενο, με την ποιότητά της και αφήνει το δικό της στίγμα σε τέτοιο βαθμό που ενδεχομένως ενοχλεί και άλλα συμφέροντα. Όμως η διεθνής εμπειρία και η βιβλιογραφία δείχνει ότι σε όσες χώρες υπάρχει ένας ισχυρός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, αυτό είναι πάντα προς όφελος συνολικά της τηλεοπτικής αγοράς και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Με πολύ χαρά, εγώ θέλω να σας πω, δεν είναι καλό να περιευθολογούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ μεγάλη εμπειρία και κονσάλτανση στο θέμα της επιλογής προσωπικού. Τα βιογραφικά τα οποία διάβασα, αλλά κυρίως τα qualities τα οποία εκπληρώνουν οι παριστάμενοι, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εχέγγυο. Όμως, εδώ θέλω να το πω ότι όλοι κρίνονται στην πράξη, όπως κρινόμαστε βεβαίως και εμείς και η πολιτική ηγεσία. Θέλω επομένως να, από καρδιάς να ευχηθώ καλή επιτυχία και αυτά, θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, να σας ανακοινώσω και το αποτέλεσμα. Ναι, το αποτέλεσμα, αφού έχουν δηλώσει διάφοροι συνάδελφοι, εσείς θα συμπληρώσετε. Λοιπόν, φέρτε τον κατάλογο. Ωραία. Ο κύριος Γκιόλας. Πρώτα, εκφράζοντας την ευχή και την ελπίδα ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, ψηφίζω θετικά, γιατί διαβλέπω ότι και κέφι και μεράκι υπάρχει, γνώσεις, επιστημονική επάρκεια κλπ. Θετικά για όλους. Η κυρία Καβαδία. Θετική γνώμη, όντως με την ευχή να πάνε όλα πολύ καλύτερα. Κύριε... Ξέρετε, πιστεύουμε και θα πιστεύουμε στην ΕΡΤ, οπότε ο κύριος Τραγάκης πάντα, σε... πάντα εύχεται. Η κυρία Κοζομπόλη. Θετική ψήφος, καλή επιτυχία, καλή δύναμη και μακροημέρευση. Ο κύριος Μπαλτάς έχει ψηφίσει θετικά, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ωραία, θετικά. Ο κύριος Κουρολιάκος. Η ευχή μου μαζί με την ευχή του κυρίου Τραγάκη και βέβαια θετική ψήφος, καλή δύναμη. Ωραία. Ο κύριος Συρίγος. Παρέχω και εγώ θετική γνώμη, κυρία Πρόεδρε, και σε εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ο κύριος Τσαμακλής έχει ψηφίσει, ο κύριος Τσίρκας έχει ψηφίσει, εγώ θετικά με όλες τις ευχές. Ο κύριος Αθανασίου έχει ψηφίσει, κυρία Κεφαλογιάννη, Τζαβάρα, Τραγάκης, Βενιζέλος, Αϊβατίδης, Συντιχάκης, Παπαχριστόπουλος επίσης θετικά, Λικούδης, Γεωργιάδης. Κατά συνέπεια, το τελικό αποτέλεσμα είναι για τους δύο πρώτους 11 θετικές ψήφοι, 6 αρνητικές και 4 παρών. Για τον κύριο Παπαδημητρίου, 17 υπέρ, 1 κατά, 3 παρών. Λοιπόν, σας ευχόμαστε με όλα αυτά που έγιναν σήμερα και που προφανώς άκουσαν και οι εργαζόμενοι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι τις απόψεις σας, να έχετε μια καλή θητεία. Ευχαριστούμε πολύ.